Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα που σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ μας δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ποτέ σκεφτήκαμε ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι. Εκείνο το οποίο πιστεύουμε βαθιά χαραγμένο στην καρδιά μας είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού και μαθητεύουμε μαζί με όλους σας μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα. Σήμερα θα συνεχίσουμε με έναν αδελφό μας, ο οποίος μας γράφει με ένας ανώνυμος προτιμό, ευαγγελικός, παλαιός αδελφός σε Χριστό Ιησού, μεγάλης, αρκετά μεγάλης ηλικίας. Και αφού είπαμε κάποιες ερωτήσεις του στην αρχή, τελειώνουμε τώρα και με τις δύο τελευταίες ερωτήσεις του. Γιατί εσείς νομίζετε ότι ο διάβολος πήγε στην Εύα και όχι στον Αδάμ? Αδερφέ, αγαπητέ, το λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, του αδελφού του Χριστού, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο. Λέει λοιπόν, πειράζεται δε έκαστος άνθρωπος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος, έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία, η δε αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Άρα λοιπόν ο διάβολος πηγαίνει σε αυτόν που πειράζεται εύκολα, γιατί μπορεί εκ της ιδίας αυτών επιθυμίας, μάλλον εκ των ιδίων αυτών επιθυμιών του, και διακρίνει, αν και δεν γνωρίζει την καρδιά του καθόλου, διακρίνει όμως από τις κινήσεις του τι επιθυμεί. Και αν πάμε στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, θα δούμε καθαρά τα πράγματα. Πρώτο εδάφιο, τρίτο κεφάλαιο. Ο δε όφης ήτο το φρονιμότερο πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός. Και είπε ο όφης προς τη γυναίκα, το ότι είπε ο Θεός μη φάγετε από παντός δέντρου του παραδείσου. Και είπε η γυνή προς τον όφην, από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγουμεν. Από δε του καρπού του δένδρου, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπε ο Θεός, μη φάγετε από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτό, δια να μην αποθάνετε. Και είπε ο όφης προς τη γυναίκα, δε θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός, ότι καθήν ημέρα αν φάγετε από αυτού, θέλουσιν ανοιχθεί ο οφθαλμός σας και θέλετε είστε ως θεοί γνωρίζοντες το καλόν. Πριν συνεχίσω λοιπόν, το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό της Εύας, που δέχθηκε την επίθεση του διαβόλου, είναι η επιθυμία της. Και η επιθυμία της πώς την κατάλαβε ο διάβολος? Γιατί πήγε στον δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού και γύριζε γύρω γύρω και το παρακολουθούσε, το παρατηρούσε. Γι' αυτό λέει ο Κύριος μας, προσέχετε τι ακούετε, πώς ακούετε, τι βλέπετε. Τι είναι αυτό που σε προσκαλεί να πας? Υπήρχαν δύο δέντρα στον παράδεισο. Το δέντρο της ζωής, το οποίο πραγματικά ο Θεός το είχε φυτέψει στο κέντρο του παραδείσου, που όποιος έτρωγε από τον καρπό αυτού θα ζούσε αιώνια. Και υπήρχε και το δέντρο που κάπου αλλού το είχε φυτέψει ο Κύριος και ήταν το δέντρο του πειρασμού,
το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, που αν έτρωγαν από τον καρπό του δέντρου αυτού θα πεθαίνανε. Γιατί τα γνωρίζανε όχι μόνο το καλό, όπως τους έφτιαξε ο Θεός, και το κακό. Η Εύα λοιπόν από ποιο δέντρο ελκύστηκε, τι ήταν αυτό που την ήλκησε, που πήγε στο δέντρο το απαγορευμένο. Μη φας από αυτό. Και γύριζε γύρω γύρω. Και μάλιστα θεώρησε κιόλας μέσα στην καρδιά της, το ομολόγησε, ότι είναι το δέντρο το φυτευμένο στο κέντρο του παραδείσου. Για αυτήν το δέντρο το φυτευμένο στο κέντρο του παραδείσου δεν ήταν το δέντρο της ζωής, όπως είχε πει ο Θεός στον Αδάμ, και προφανώς της το είχε πει και ο Αδάμ, αλλά για αυτήν το δέντρο στο κέντρο του παραδείσου ήταν αυτό το οποίο απαγορεύεται, και δημιουργήθηκε η επιθυμία της μέσα. Καθώς το ξαναδιαβάζω, έκαστος άνθρωπος πειράζεται εκ της ιδίας αυτού επιθυμίας. Επιθύμησε να δει τι είναι αυτό που φέρνει το θάνατο, τι είναι αυτό που απαγορεύει ο Θεός. Και αν δεν υπήρχε ο λόγος του Θεού που απαγόρευε να πάει να φάει από τον καρπό του δέντρου αυτού, δεν θα είχε αυτή την επιθυμία. Η γνώση γεννάει την επιθυμία, έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Και εκεί την περίμενε ο διάβολος. Πού την περίμενε ο διάβολος? Στο δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και εκεί έπιασε κουβέντα, το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό, έπιασε κουβέντα μαζί του, και η Εύα έπιασε κουβέντα μαζί του. Έδωσε τόπο στον διάβολο, συζητώντας με ταυτού. Ήταν πάρα πολύ εύκολο πια να πλανηθεί, καθώς μάλιστα στο 4 εδάφιο, που ο διάβολος διέψευσε το λόγο του Θεού, καθώς κάνει πάντοτε ο διάβολος, δηλαδή κατηγορεί τον Θεό στους ανθρώπους, κατήγορος των αδελφών ημών, και κατηγορεί τους ανθρώπους τον Θεό. Κατηγόρησε τον Θεό λέγοντας ψέματα, λέει, δεν θα πεθάνετε. Κατήγορος του Θεού στους ανθρώπους. Το αποτέλεσμα, η Εύα έδωσε μεγαλύτερη προσοχή, αν και το είχε προσέξει, και είδε ότι ο καρπός του δέντρου της γνώσεως και του καλού κακού ήταν πρώτον καλός εις την βρόσιν, κατά την επιθυμία της αρχός του ανθρώπου, αρεστός εις τους οφθαλμούς, κατά την επιθυμία των οφθαλμών, και επιθυμητός ως δέντρον δίνουν γνώσιν και στην αλαζονία του πνεύματος. Και πίστηκε από το διάβολο, πίστεψε το διάβολο ότι λέει ψέματα ο Θεός, και πήρε και έφαγε. Από εκεί και πέρα μπήκε πια ο άνθρωπος στην κατηγορία των γνωριζόντων το καλό και το κακό, όπως είπε και ο διάβολος στη γυναίκα, θα γίνει το όμοι με αυτόν και θα γνωρίζετε και το καλό και το κακό. Και το αποτέλεσμα ήταν, ο Θεός δεν μπορούσε να τους αφήσει πια στον παράδεισο, για να μην φάνε από έλεος, να μην φάνε από το δέντρο της ζωής και ζήσουν αιώνια στο κακό, και τους εξόρισε για να μπορέσει μετά να μπει το σχέδιο του Θεού σε εφαρμογή, το προγνωρισμένο προκαταβολής κόσμου δια του Ιησού Χριστού προς σωτηρία του ανθρώπου. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ αδελφέ, ανώνυμε. Πάμε τώρα στην τελευταία σου ερώτηση. Μας έχεις δώσει αρκετά εδάφια. Ιωάννη σίγμα ταφ, για κάτσε να δούμε, σίγμα ταφ 44, σίγμα ταφ 44. Ουδείς δύναται να έλθει προς εμέ, λέει ο Χριστός, αν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ, ο πέμψας με, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη μέρα. Το 53 εδάφιο. Και είπεν λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς, αληθώς αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή νέα αυτής. Όστις τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή νέα, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη μέρα. Και το έψιλον κεφάλαιο 24 εδάφιο, για να το δούμε και αυτό, 24 εδάφιο, αληθώς αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούν το λόγο μου και πιστεύουν στον πεψαντά με έχει ζωή αιώνιον, και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Και να πάμε και στο Ιώτα 28-29, για να πάμε και σε αυτό, Ιώτα, κεφάλαιο Ιώτα 28-29, διαβάζω. Και εγώ δίδω εις αυτόν, θα αρχίσω από το 26 εγώ.
Καθώς σας είπαν, τα πρόβατα εμά ακούσει τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσε και εγώ δίδω εις αυτό ζωή αιώνιον και δεν θέλουσε απολεστεί στον αιώνα και ουδής θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ο πατήρ μου ως της έδωκε αυτά είναι μεγαλύτερός μου και ουδής δύναται να αρπάσει εκ της χειρός του πατρός μου και εγώ και ο πατήρ μου ενήμεθα. Και το ερώτημά σου είναι, είναι σε πάρα πολλά σημεία της γραφής γραμμένο ότι όποιον ο πατέρας αναγεννήσει και σώσει διά του Ιησού Χριστού δεν είναι δυνατόν να απολεστεί. Εσείς τι λέτε γι' αυτό, ποια είναι η άποψή σας? Εδώ υποθέτω ότι ρωτάς για την θεωρία, για την διδασκαλία ότι η σωτηρία δεν χάνεται. Και πράγματι δεν χάνεται σε αυτούς που μένουν κοντά στο Χριστό. Όμως, όπως η Εύα πλανήθηκε και δεν υπάκουσε στο Λόγο του Θεού, έτσι πολύ περισσότερο στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν αμαρτίες, υπάρχει ο αγιασμός και μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό χωρίς το οποίο κανείς δεν θα λάβει μέρος, δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Άρα ζητείτε, ψάξτε και βρέστε να έχετε ειρήνη μεταξύ σας. Γιατί αν δεν ειρεύετε μεταξύ σας θα δαγκώνετε ο ένας τον άλλον και θα φανιστεί το ένας από τον άλλον. Άρα λοιπόν ειρηνεύετε για να έρθει ο αγιασμός. Όταν λοιπόν είμεθα άγιοι και πιστοί και μάλιστα διάβαζα σήμερα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να το διαβάσω και σε εσάς στην επιστολή προς Κολοσσαείς. Ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι που εμένα που τουλάχιστον μου άρεσε πάρα πολύ. Στο πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Τυχαία το διάβασα, τυχαία κατά συγκυρία σήμερα. Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού και Τιμόθεος ο αδελφός προς τους Αγίους και πιστούς εν Χριστώ αδελφούς εν Κολοσσαίς. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Να είναι αδελφός, τρία χαρακτηριστικά. Δηλαδή να έχει δεχτεί τον Ιησού Χριστόν και ο πατέρα, να έχει επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και ο Πατέρας Θεός να τον έχει αναγεννήσει και να τον έχει κάνει παιδί Θεού. Να είναι δεύτερον άγιος σε αγιασμό, όχι σε αμαρτία. Και τρίτον πιστός στο Λόγο του Θεού που σημαίνει πιστός και υπάκουος. Τρία βασικά χαρακτηριστικά. Να γεννημένος, αδελφός δηλαδή, άγιος. Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς το οποίο κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού και πιστός στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και πιστός σημαίνει υπάκουο στο Λόγο του Θεού. Πιστεύω στον Χριστό και η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά, άρα πιστεύω και έχω έργα πίστεως και κόπο αγάπης. Όμως είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, ο Θεός επέτρεψε στη ζωή μας να υπάρχουν αμαρτίες. Υπάρχουν αμαρτίες μη θανάσιμες, όπως η αδικία. Και έχουμε ένα ωραίο χαρακτηριστικό που αποδεικνύει τη μη θανάσιμη αμαρτία. Λέει ο Λόγος του Θεού, και να το διαβάσω και από μέσα, γιατί είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ένα από τα εδάφια που μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι το Κορινθίους Α, κεφάλαιο Γ και εδάφιο 10. Εγώ κατά τη χάρη του Θεού τη δοθήσαν εις εμέ, ο σοφός αρχιτέκτον έθεσα θεμέλιον. Άλλος δέας βλέπει πως επικοδομεί. Διότι θεμέλιον άλλων κανένας δεν μπορεί να θέσει παρά το τεθέν, το οποίο είναι ένα, ο Ιησούς Χριστός. Όμως το κρίσιμο σημείο. Εάν κάποιος οικοδομεί επί το θεμέλιον τούτον με χρυσό άργυρο και λίθους τιμίους, τότε το έργο εκάστου θα φανερωθεί, θα δοκιμαστεί διαπυρός και το έργο δεν θα καεί, αντιθέτως θα γίνει πιο ένδοξο. Αν όμως οικοδομεί με ξύλα, χόρτα και καλάμια, το έργο του θα κατακαεί και αυτός πλην θα σωθεί ως διαπυρός. Δηλαδή οικοδομείς, αλλά πώς οικοδομείς? Εάν οικοδομείς με πίστη, ελπίδα και αγάπη, τώρα δεν μένει παρά πίστη, ελπίδα και αγάπη. Μεγαλύτερα δε τούτον η αγάπη. Τότε μη φοβάσαι τίποτα, ο Θεός θα είναι μαζί σου. Αν όμως αν οικοδομείς επάνω
στο θεμέλιο, καθώς σε αναγέννησε ο Θεός και σε έθεσε στο θεμέλιο που λέγεται Χριστός, οικοδομείς εύκολα, γρήγορα, χωρίς αγώνα, ή όπως λέει ο Κύριός μας, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου και να φτάσει στον ουρανό, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθεί. Άρα λοιπόν, αν κάποιος δεν οικοδομεί απαρνούμενος τον εαυτό του, αλλά κάνει ό,τι του αρέσει, ό,τι θέλει, ό,τι νομίζει, δεν παίρνει το σταυρό του, δηλαδή ό,τι επιτρέπει ο Θεός για την παιδεία, την καρποφορία και το έλεος αυτού, το διώχνει, γιατί αυτός είναι ο σταυρός, η παιδεία, τότε δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Κύριο, να φτάσει μέχρι τον ουρανό. Ο Θεός όμως έκανε χάρη και έλεος, το έργο του κατακαίγεται, αλλά αυτό σώζεται ως διαπυρός. Αυτές είναι οι αμαρτίες, οι μη θανάσιμες. Όμως δυστυχώς υπάρχουν και οι θανάσιμες αμαρτίες που περιγράφονται πολύ έντονα, θα τολμούσα να πω, στην επιστολή προς Γαλάτας και όχι μόνο. Διαβάζω: «Φανερά δεν είναι τα έργα της σαρκός», που είναι οι θανάσιμες αμαρτίες: «Μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρε, έρηδες, ζηλοτυπίε, φθημή», άκου, έργα σαρκός, θανάσιμες αμαρτίες, «ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων». Και εξηγεί: «Περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπων, ότι τα τι αυτά πράττοντες βασιλείαν Θεού δεν θέλουν συγκληρονομήσει, εάν δεν προλάβουν να μετανοήσουν, να εξομολογηθούν, ώστε το αίμα του Χριστού να καθαρίσει αυτούς από πάσης αμαρτίας». Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και αμαρτίες μία αμαρτία ασυγχώρητος, που είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Και όλες αυτές οι αμαρτίες απευθύνονται, περιγράφονται από το Λόγο του Θεού προς τους πιστούς, όχι τους πιστούς, τους απίστους. Προς τους αναγεννημένους, όχι τους μη αναγεννημένους. Γιατί ο άπιστος ή ο μη αναγεννημένος εν γέννη έχει το βασικό ελαφρυντικό που λέει ο Λόγος του Θεού: «Τον καιρό της αγνίας ο Θεός τον παραβλέπει και παραγγέλει στους ανθρώπους να μετανοούν». Αλλά άμα είναι σε αγνία ο άνθρωπος, ο Θεός παραβλέπει τις αμαρτίες του και πια λειτουργεί ο Θεός στη ζωή του με τη συνείδησή του που έχει θέσει εντός του και είναι η φωνή του Θεού. Κρίνεται κατά τη συνείδηση αυτού. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αγαπημένε μας αδελφέ, ότι δεν ισχύει όποιος είναι αναγεννημένος δεν χάνεται. Οι αμαρτίες, οι θανάσιμες και οι ασυγχώρητες αφορούν τους αναγεννημένους ανθρώπους. Και αυτό λέγεται αποστασία. Βλέπετε, μην υπάρχει σε κανέναν από εσάς, από εσάς τους πιστούς, πονηρά καρδία απιστίας και αποστατήσετε από Θεού ζώντος. Αλλά υπάρχει και κάτι που εγώ θέλω να το διαβάσω και έχει άμεση σχέση με αυτό. Για να διαβάσω από το 6ο κεφάλαιο και 4 εδάφιο. «Διότι αδύνατον είναι οι άπαξ φωτιστέντες», που τους αποκάλυψε ο Θεός το φως, το αληθινό που είναι ο Χριστός, «και γευθέντες επ' ουρανίου δωρεάς», και τους αναγέννησε, «και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος», και τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, «και γευθέντες τον καλό λόγο του Θεού», και τους αποκάλυψε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών των καλών λόγων του Θεού, και το σημαντικότερο, «και τους έδωσε και τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος». Φοβερό, τέλεια, απόλυτη, πλήρης ευλογία από αναγέννηση μέχρι όλες τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Αυτός ο άνθρωπος αδύνατον είναι, εάν παραπέσει, να ανακαινιστεί πάλι εις μετάνοιαν και να ξανασταυρώσει, να ανακαινιστεί πάλι εις μετάνοιαν και να ξανασταυρώσει για τον εαυτό του τον Υιόν του Θεού και κατεσχύοντας τον Υιόν του Θεού. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε και για κάτι που είναι τρομακτικό. Ένας σε απόλυτη, πλήρη και τέλεια ευλογία, βεβαίως αναγεννημένος και σωσμένος,
με όλες τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, κατά χάρη για το έργο του Θεού, εάν αποστατήσει δεν μπορεί να μετανοήσει. Γιατί ετελειοποιήθηκε, έγινε τέλειος, και ο τέλειος δεν μπορεί να μετανοήσει. Ενώ όταν εμείς λέμε Κύριε άθλιος και ότι δανός είμαι, όπως ο Παύλος ο Απόστολος λέει, είμαι πρώτος των αμαρτωλών, και ξέρω ότι ο Χριστός, ο Θεός απέστειλε τον Χριστό για να σώσει τους αμαρτωλούς, των οποίων πρώτος είμαι εγώ, αυτός δεν κινδυνεύει. Θα έλεγα, εάν είναι πρόθυμος κάθε φορά που κάνει κάτι που δεν αρέσει στο Θεό, να μετανοεί. Άρα λοιπόν είναι βέβαιον. Και πότε η Εκκλησία κάνει αυτήν την ενέργεια? Ναι αδερφή Μαρία, αφορισμός και αφορίζω σημαίνει αποχωρίζω. Αποχωρίζω κάποιον από το σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία του Θεού, ο οίκος του Θεού, του ζώντος. Και το κάνει αυτό, μπορεί να το κάνει η Εκκλησία, βέβαια. Πρώτα πρώτα λέει κάτι που είναι πολύ σοβαρό επί προσωπικού επίπεδου. Εάν ο αδελφός σου σε αδικήσει, αμαρτήσει σε σένα, πρώτον πήγαινε πια στον μόνο του, μεταξύ εσού και αυτού μόνο, και έλεγξε τον και πες του, προσπάθησε να τον φέρεις σε επίγνωση της αμαρτίας του, να μετανοήσει και να γίνεται αγαπημένα αδέλφια πάλι. Εάν αν σε ακούσει, κέρδισε στην ψυχή του. Αν δεν σε ακούσει, φώναξε δύο ή τρεις αδελφούς σου. Γιατί πρέπει να αγωνιστεί στον αγώνα τον καλό για να κερδίσει την ψυχή του. Φώναξε δύο-τρεις αδελφούς σου. Και κάτω θα τολμούσα να πω κριτές. Πες τους τι έκανε σε σένα και ας τον να ομολογήσει και αυτός να αντικρούσει τη δική σου γνώμη, άποψη. Και οι αδελφοί θα γίνουν κριτές και θα πούνε σε σένα δίκιο έχεις αδερφέ μου, πρέπει να μετανοήσεις, ή θα πούνε σε αυτόν δίκιο έχεις και εσύ αδερφέ που νομίζεις ότι αμάρτησε ο αδερφός σε σένα, δεν κατάλαβες καλά. Κέρδισες την ψυχή του τότε εάν υπακούσεις στους αδελφούς του. Εάν όμως και στους αδελφούς του δεν υπακούσει, τότε πες στην Εκκλησία, μήπως τον ελέγξουν οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας. Κέρδισε αυτόν, μετανοήσει. Δηλαδή βάλε μάρτυρες και κριτές πια ανάμεσα σε αυτόν και σε σένα, τους πρεσβύτερους της Εκκλησίας. Και αν τους ακούσει, εφόσον έχεις δίκιο, τότε κέρδισες την ψυχή του. Εάν όμως οι πρεσβύτεροι δικαιώσουν αυτόν ότι εσύ έχεις άδικο, εσύ θα μετανοήσεις και κέρδισες και εσύ την ψυχή σου. Αλλά όμως υπάρχουν, αυτό είναι το πρώτο, το απλό θα τολμούσα να πω, αλλά μέσα στη Γραφή υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, και θα αρχίσω με τη σοβαρότητα εκάστου ως προς τον αφορισμό, τον αποχωρισμό, και ξεκινάω από το κεφάλαιο, από το επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο, που λέει στο τρίτο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο. Αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, εξεύρων ότι διεφθάρει ότι ούτως πιστός και αμαρτάνει όν αυτοκατάκριτος. Αποχωρισμός τέλειος στον αιρετικό χριστιανό αναγεννημένο.
Θεός να μας φυλάει. Αλλά βέβαια υπάρχουν και άλλα εδάφια, θα διαβάσω πάλι μερικά. Τον Τιμόθεο καλύτερα να πάμε. Λέει λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο και στο 18 εδάφιο: «Ταύταν την παραγγελία παραδίδω εις ετέκνον Τιμόθεε, κάτως προγενωμένος προφητείας περισσού να στρατεύεις κατά αυτάς, την καλή στρατεία έχουν πίστην και αγαθήν συνείδηση, την οποία τινές αποβαλώντες εναβάγησαν εις την πίστην, εκ των οποίων είναι ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος, τους οποίους παρέδωκα εις τον Σατανά για να μάθωσε να μην βλασφημώσει, μήπως και μετανοήσουνε». Το είναι το η δεύτερη μορφή αφορισμού που τον παραδίδει, να κρυθεί κατά τη σάρκα, μήπως και μετανοήσει και σωθεί. Βέβαια, πάμε τώρα και, και στους Κορινθίους να διαβάσω, εκεί που λέει στο πέμπτο κεφάλαιο, 11 εδάφιο, αλλά τώρα σας έγραψα να μη συναναστρέβεστε αν κάποιος αδελφός ονομαζόμενος, είναι αδελφός, αγεννημένος, είναι όχι του κόσμου, είναι πόρνος, πλεονέκτης, ειδωλολάτρης, λίδωρος, μέθυσος ή άρπαξ, με αυτόν μηδένα συντρώγεται. Διότι τι με μέλη να κρίνω τους έξω, δεν κρίνετε εσείς τους έσω. Τους δε έξω θέλει κρίνει, όταν εκβάλλεται των κακών εκ μέσω ημών. Και υπάρχει και περίφημη ιστορία στην Κορινθίους, που υπήρχε κάποιος ο οποίος ήταν πόρνος και τον οποίον έδωσε εντολή ο Παύλος να τον αποβάλει η Εκκλησία, τον απέβαλε, μετενόησε, επέστρεψε και τους είπε τώρα αγκαλιάστε τον και δεχτείτε τον. Αυτές είναι οι διάφορες μορφές αφορισμού. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπητοί φίλοι και φίλες και αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, γιατί ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό θα θερήσει. Αν σπέρνεις τη σάρκα, σε φρόνημα σαρκικό, επιθυμίες σαρκός, επιθυμίες οφθαλμών, αλλά ζωνία του βίου, θα θερήσεις φθορά. Αν σπέρνεις το Πνεύμα το Άγιο, ελευθερωμένος από την αμαρτία, δουλωμένος των Θεών, τότε και μόνο τότε ο καρπός θα είναι εισαγιασμόν και το τέλος του ζωή αιώνιος. Και άλλα θα μπορούσαμε να βρούμε ανθρώπων που ο Λόγος του Θεού δια του Αποστόλου Παύλου και δια της Εκκλησίας και δια των άλλων αδελφών τους έχουν αποχωρήσει. Ιδιαιτέρως αν πάμε και διαβάσουμε την Επιστολή προς Γαλάτες, εκεί που μιλάει για τις ψευδοδιδασκαλίες, αλλά επίσης θα διαβάσω τον αφορισμό που αναφέρεται στην προς Ρωμαίους Επιστολή, Ιώτα Σίγμα Ταφ κεφάλαιο και 17 εδάφιο. «Σας παρακαλώ δε αδελφοί να προσέχετε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία εσείς εμάθετε και απομακρύνεστε», αυτός είναι ο αφορισμός, «απομακρύνεστε από αυτόν, διότι οι τιούτοι δεν δουλεύουσι των Κύριων, ημών Ιησού Χριστών, αλλά την εαυτόν κοιλίαν και διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων». Βέβαια υπάρχουν και άλλα, τώρα να μην τα ψάξω να τα βρω, αλλά υπάρχουν και άλλα βασικά, θα τα δείτε εσείς μέσα στη γραφή, θα τα δεις και εσύ αδελφή Μαρία. Εγώ ήθελα απλώς να περιγράψω ότι είναι αφορισμός. Ο αφορισμός σημαίνει αποχωρισμός. Αποχωρίζομαι από αυτόν ο οποίος δεν περπατάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και σκανδαλίζει, γιατί τα σκάνδαλα εξάπαντος θα έρθουν μέσα στην Εκκλησία, αλλά και αυτή τα επιτρέπει ο Θεός για να φανούν οι δόκιμοι. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Πάμε τώρα στη δεύτερη σου ερώτηση. Ιησούς του Ναβί, Ιησούς του Ναβί, Ιησούς του Ναβί, έψιλον κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Διαβάζω. Θα διαβάσω από το 13. «Και όταν ο Ιησούς είτο πλησίον της Ιεριχώ, ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού και είδε. Και ειδού ίστατο κατέναντι αυτού άνθρωπος και η ρομφέ αυτού είτο γεγυμνωμένη εν τη χειρή αυτού. Και προσελθόν, ο Ιησούς είπε προς αυτόν, ημέτερος εσύ τον υπεναντίον», το 14 εδάφιο που είπες εσύ. «Ο δε είπε ουχή, αλλά εγώ είμαι αρχιστράτικος της δυνάμεως του Κυρίου, τώρα έλθον.
και έπεσε ο Ιησούς επί την γη κατά πρόσωπον και προσεκίνησε και είπε προς αυτόν: «Τι προστάζει ο Κύριος μου στον δούλον αυτού?» Και το ερώτημά σου είναι: ποιος είναι αυτός ο αρχιστράτηγος? Μα το λέει. Εγώ, ο ίδιος το λέει. Εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου. Τώρα ήλθον. Και για να το δούμε καλά με βάση το λόγο του Θεού, ποιος είναι ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου στους Ισραηλίτες, αυτό θα το δούμε πάρα πολύ καλά στο Δανιήλ, τον προφήτη που το περιγράφει, θα έλεγα απόλυτα, στο κεφάλαιο Ιώτα και στο εδάφιο 21. Ιώτα 21 το περιγράφει πάρα πολύ καλά. Και είπεν, από το 20 διαβάζω, και είπεν: «Εξεύρεις διατί ήλθον προσέ? Τώρα δεν θέλω επιστρέψει να πολεμήσω μετά του άρχοντος της Περσίας, και όταν εξέλθω ιδού άρχον της Ελλάδος θεληθεί. Πλην θέλω σι αναγγείλ το γεγραμμένον εν τη γραφή της αληθείας, και δεν είναι ουδής αγωνιζόμενος με τεμού υπέρ τούτων, ημί ο Μιχαήλ ο άρχον ημών». Άρα εδώ μιλάμε ότι ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου, προφανώς δεν είναι ο Κύριος, έτσι, Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, βασιλεύς των βασιλέων και Κύριος των Κυρίων, αλλά είναι ο Μιχαήλ, ο οποίος είναι ο άρχον του Ισραήλ. Και το λέει ακόμη και στο ΙΒ1 κεφάλαιο του Δανιήλ πάλι: «Και εν το καιρό εκείνο θέλει εγερθεί Μιχαήλ, ο άρχον ο Μέγας, ο ιστάμενος υπέρ των ιών του λαού σου, του Ισραήλ. Και θέλει είστε καιρός θλίψεως, η οποία δεν έγινε ποτέ, αφού υπήρξε έθνος μέχρι εκείνου του καιρού». Άρα λοιπόν, αυτός ο οποίος εμφανίστηκε στον Ιησού του Ναβί είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος είναι ο άρχον του λαού Ισραήλ. Αυτόν έθεσε ο Κύριος, γιατί οι άγγελοι τι είναι? Λειτουργικά όντα στην υπηρεσία των μελώντων να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Ο Μιχαήλ λοιπόν είναι ο άρχον, τον οποίον ο Θεός έδωσε, καθώς λέγει και ο Δανιήλ με αποκαλυπτικό τρόπο, στο λαό Ισραήλ. Σε καμία δε περίπτωση δεν είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί αλίμονό μας αν πούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι άγγελος. Εδώ υπάρχει μια διδασκαλία των μαρτύρων της Σκοπιάς, οι οποίοι λένε ότι ο Μιχαήλ, που σημαίνει Υιός Θεού, είναι ο Χριστός, μηγέννητο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι, σε αυτό που διαβάσαμε στον Ιησού του Ναβί στο 5ο κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο, ο Ιησούς Χριστός. Άλλωστε το λέει, να το διαβάσω μια φορά ακόμη, γιατί είναι πολύ σημαντικό να διαβάζουμε ακριβώς τι λέει ο Λόγος του Θεού, και διαβάζω στο 5ο κεφάλαιο 14 εδάφιο: «Εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου». Και Κύριος ποιος είναι? Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων, ο μόνος Δεσπότης είναι ο Ιησούς Χριστός. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε τον Ιησού Χριστόν αρχιστράτηγο, γιατί ο αρχιστράτηγος είναι άγγελος. Είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Μπαίνουμε στην αίρεση απολίας να παρουσιάσουμε τον βασιλέα των βασιλέων, τον ενσαρκωμένο λόγο του Θεού, τον μόνο δεσπότη, τον Ιησού Χριστόν, ως αρχιστράτηγο των δυνάμεων του Κυρίου. Το ξαναδιαβάζω μια φορά ακόμη: «Αλλά εγώ αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου». Και Κύριος είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Επειδή το έχω ακούσει και εγώ και χαίρομαι που έβαλες αυτή την ερώτηση, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη πλάνη αίρεσης απολίας να αποκαλέσουμε τον αρχιστράτηγο των δυνάμεων του Κυρίου ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος δεν είναι αρχιστράτηγος ούτε αρχάγγελος, είναι βασιλεύς των βασιλέων και Κύριος των Κυρίων. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί αφαιρούμε τη θεότητα από τον Ιησού Χριστόν, που είναι κύρια αίρεση απολίας. Πάμε τρίτη ερώτηση.
Δε, αλλά και αν πάμε, τέλος πάντων, Δευτερονόμιο, να μην συνεχίσουμε, Δευτερονόμιο λάμτα δέλτα 5-6, για να πάμε να το δούμε. Δευτερονόμιο λάμτα δέλτα 5-6, διαβάζω. Και τελεύτησεν εκεί ο Μωυσής ο θεράπων του Κυρίου εν τη γη Μωάβ, κατά των λόγων του Κυρίου, και έθαψεν αυτόν εν τη Κυλάδη, εν τη γη Μωάβ, κατένατι το Βεθ Φεγόρ, και ουδής γνωρίζει την ταφήν αυτού έως τη σήμερον. Και το ερώτημά σου είναι, ποιος τον έθαψε και γιατί κανείς δεν γνωρίζει την ταφή του? Εδώ, αγαπητή αδερφή Μαρία, συμπερασματικά λέμε αυτό που λέει στο 4 εδάφιο το λάμτα δέλτα. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, μάλιστα θα διαβάσω από το λάμτα δέλτα 1, και ανέβει ο Μωυσής επί των παιδιάδων Μωάβ εις το όρος Νεβό εις την κορυφή Φυσγά κατέναντι της Ιεριχώ, και έδειξε εις αυτόν ο Κύριος, μόνο ο Κύριος ήταν μαζί του, πάσαν την Γαλάδ έως Δαν, και πάσαν τη γη Νεφθαλήμ και τη γη του Εφραήμ, του Μανασί, και πάσαν τη γη του Ιούδα έως τις θαλάσσεις της Εσχάτης, και την Μεσημβρίαν και την πεδιάδα της Κοιλάδος της Ιεριχώ, πόλεως Φινίκων έως Σιγόρ. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, αυτή είναι η γη την οποία εγώμωσα προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ λέγον, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει αυτήν, εγώ σε έκαμα να είδεις αυτήν με τους οφθαλμούς σου, και εκεί όμως δεν θέλεις διαπεράσει. Και ετελεύτησε ο Μωυσής ο θεράπων του Κυρίου εν τη γη Μωάβ κατά το λόγο του Κυρίου, και έθαψεν αυτόν εν τη Κυλάδη εν τη γη Μωάβ κατέναντι Βεθ Φεγόρ, και ουδής γνωρίζει την ταφήν αυτού έως τη σήμερα. Επειδή ήταν μόνος ο Μωυσής με τον Κύριο, συμπερασματικά λέμε ότι τον έθαψε ο Κύριος. Όμως εδώ υπάρχει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να του δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία, αγαπητοί αδελφοί, γιατί μιλάμε για την επιστολή του Ιούδα, του αδελφού του Κυρίου, και για κάτι μοναδικό. Διαβάζω από την επιστολή του Ιούδα και το κεφάλαιο 9. Ο δε Μιχαήλ, που αποδεικνύεται μια φορά ακόμη ότι είναι ο άρχον του λαού Ισραήλ, ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου, ο δε Μιχαήλ, ο αρχάγγελος, όταν αγωνιζόμενος με τον διάβολον, εφιλονίκη περί του σώματος του Μωυσέως. Αγωνιζόμενος με τον διάβολο φιλονικούσε ποιος θα πάρει το σώμα του Μωυσέως. Δεν ετόλμησε ο αρχάγγελος Μιχαήλ να επιφέρει εναντίον του χερούφ του υπασχιάζοντος, που ήταν ανώτερος στη τάξη στην βασιλεία των ουρανών, και πριν πέσει και αφού έπεσε. Δεν ετόλμησε να επιφέρει εναντίον αυτού κατηγορία βλάσιμων, και είπε ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Και εκείνο που έχει σημασία είναι, αγωνιζόμενος φιλονικούσε περί του σώματος του Μωυσέως. Και όπως ο Ηλίας που εμφανίστηκε στην μεταμόρφωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού του Σωτήρος είναι η προτύπωση σαρπαγής της Εκκλησίας, ο Μωυσής είναι η προτύπωση της επισύναξης των Αγίων από τους Αγγέλους, το οποίο γράφει και ο Ματθαίος στο ΚΔ κεφάλαιο, και το διαβάζω, ΚΔ κεφάλαιο από το 29 εδάφιο θα διαβάσω. Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η σελήνη θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουν πέσει από τον ουρανό, και οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν συσσαλευθεί. Είναι η στιγμή που πρόκειται να έρθει η Δευτέρα Παρουσία, και πλέον η γη και οι ουρανοί έχουν σαλευθεί, οι δυνάμεις των ουρανών, και η γη έχει καταστραφεί από τη μόλυνση του περιβάλλοντος και εν γέννη. Και λέει και παρακάτω, 30 εδάφιο, και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Και ποιο είναι? Και τότε θέλουσι θρηνήσει όλοι οι φυλές της γης, γιατί θα δούνε, αυτό είναι το σημείο, των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων, να έρχεται αλλά δεν ήρθε, επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεις και δόξη πολλής. Και πάμε τώρα στο κρίσιμο εδάφιο που θέλω να αναφέρω, και θέλει αποστείλει ο Κύριος, ο ερχόμενος,
τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγκος φωνής μεγάλης και θέλουση συνάξει, επισυνάξει λέει το κείμενο, τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Αυτή λοιπόν είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, η πρώτη ανάσταση του σώματος του Χριστού, της νύμφης. Εδώ είναι η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, που είναι η πρώτη ανάσταση όλων των υπολείπων της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και των αυτών των οποίων σφάγισαν, των εσφαγμένων στην εφταετία του Αντίχριστου. Η μεν αρπαγή της Εκκλησίας γίνεται πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, γιατί πρέπει να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίων, ο εμποδίζων των Αντίχριστων να αποκαλυφθεί. Η δε επισύναξης όλων των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης και των εσφαγμένων της εφταετίας θα γίνει λίγο πριν το γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας και τη Δευτέρα Παρουσία. Το λέει δε επίσης και ο Μάρκος, να το δούμε και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον Ιώτα Γάμα 26, το διαβάζω από το Ιώτα Γάμα 26 που έχει κάτι λίγο διαφορετικό, καλύπτει πλήρως. Ιώτα Γάμα λοιπόν κεφάλαιο 26 εδάφιο, λέει «Και τότε θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού και επισυνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρου της γης έως άκρου των ουρανών, και τους ζωντανούς και τους νεκρούς». Και τους ζωντανούς της εφταετίας που δεν έβαλαν το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο, γιατί δεν προσκύνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα του, τον Αντίχριστο, ούτε την εικόνα του, ούτε έβαλαν, δέχτηκαν τον αριθμό του και έβαλαν στο δεξί χέρι στο μέτωπο το χάραγμα, αλλά και όλους αυτούς της Παλαιάς Διαθήκης που ο Χριστός σαν ψυχή, όπως περιγράφει ο Απόστολος Πέτρος, και ας το διαβάσουμε μια φορά ακόμη, το έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές, λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή στο τέταρτο κεφάλαιο και στο έξι εδάφιο, επειδή δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς από τον Ιησού Χριστόν τα 3-12 ώρα που ήταν στον Άδη ως ψυχή, και προς τους νεκρούς, δια να κριθούν μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή και να βρεθούνε είτε στον Άδη είτε στα σαγκάλα του Αβραάμ, αλλά εν τέλει αν δεχθούνε ότι αυτή η ψυχή που τους κηρύττει είναι ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού που πέθανε για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και ο Θεός θα τον αναστήσει ή τον ανέστησε για τη δικαίωση όλων των ανθρώπων, τότε θα κριθούν με κατά ανθρώπους εν σαρκή, θα ζούνε όμως κατά Θεόν εν πνεύματι, καθώς θα γίνει η μετάσταση των νεκρών από τον Άδη ή από τις αγκάλες του Αβραάμ ακόμη στον Παράδεισο, που είναι ο τόπος αναμονής, μέχρι ότου ακουστεί το κέλευσμα του Θεού, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού, και οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον. Αλλά ιδιαιτέρως εδώ η της Παλαιάς Διαθήκης, λίγο πριν να γίνει ο γάμος του Χριστού και της Εκκλησίας, ο Κύριος θα αποστείλει τους αγγέλους αυτού να επισυνάξουνε όλους αυτούς που δέχτηκαν το κήρυγμα του Χριστού σαν ψυχή προς τις ψυχές. Αλλά λέει και κάτι άλλο, γιατί είναι, δεν υπάρχει άνθρωπος που σώζεται ημί δια του Ιησού Χριστού, δια πίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και λέει μάλιστα και στο γάμα κεφάλαιο 18 εδάφιο, επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια τας αμαρτίας ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, διαναφέρει μας προς τον Θεόν, θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς όμως, αναστηθείς όμως δια του Πνεύματος, δια του οποίου Πνεύματος Αγίου πορευθείς εκήρυξε, και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή τα οποία υπήθησαν ποτέ, ότε η μακροθυμία του Θεού επρόσμεν ποτέ αυτούς εν τες ημέρες του Νοέ. Και γιατί τα λέει πνεύματα τα εν τη φυλακή? Γιατί πριν τον Νοέ, και θα το διαβάσουμε στο σίγμα ταφ κεφάλαιο της Γέννησης, που το γράφει
πάρα πολύ καλά. Διαβάζω σίγμα ταφ πρώτο. Και ότι έρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνονται επί του προσώπου της γης και θυγατέρες εγεννήθησαν εις αυτούς, ειδώντες οι του Θεού τα θυγατέρας των ανθρώπων της Ανορέ, έλαβον εις αυτάς γυναίκας εκ βασών όσας έκλεξαν. Και οι του Θεού ήσαν οι του Σιθ, του Σιθ που ήταν σε αγιασμό, και οι του ανθρώπου ήταν οι του Οκάιν που ήταν σε παράβαση και ανομία. Και το τρία εδάφιο είναι το σημαντικό. Και είπεν ο Κύριος, δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ. Ειμέρε δε αυτών των ανθρώπων που το πνεύμα τους του Θεού ήταν σε αυτούς, είναι ακόμη 120 έτη. Και πότε τέλειωσαν τα 120 έτη? Με τον κατακλυσμό, όταν πέθαναν όλοι. Και πού πήγαν αυτοί που είχαν πνεύμα Άγιο, αλλά δεν δέχτηκαν το λόγο του Θεού από τον κήρυκα της δικαιοσύνης, τον Νόε, να εισέλθουν στην Κιβωτό για να σωθούνε? Πού πήγαν? Δεν πήγαν στον Άδη, γιατί είχαν πνεύμα Άγιο. Πήγαν στη φυλακή. Τι είναι η φυλακή, δεν ξέρουμε, αλλά είναι ένα μέρος πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο σκληρό. Αλλά και ο Θεός, για να είναι πραγματικά, όταν θα κριθεί όλοι οι άνθρωποι αναπολόγητοι και δίκαιος να αποδειχθεί ο Θεός, θα στείλει τον Ιησούν Χριστόν μετά την Ανάσταση να κηρύξει το Ευαγγέλιο και την αιώνια ζωή και τη σωτηρία και προς τα πνεύματα τη φυλακή αμέσως μετά την Ανάσταση. Γι' αυτό βλέπουμε και τον Ιησούν Χριστόν όταν κατά τις 10 η ώρα το πρωί, αναστήθηκε στις 3, κατά τις 10 η ώρα το πρωί λέω εγώ, 9, 8, κανείς δεν ξέρει, αλλά όχι 3, παρουσιάστηκε πρώτον στη Μαρία τη Μαγδαληνή και της είπε «Μη μου άπτου, γιατί δεν πήγα στον πατέρα μου και πατέρα σας». Πού είχε πάει λοιπόν? Στα πνεύματα τα την φυλακή. Γιατί? Για να κηρύξει ζωή αιώνιων. Και όσα από τα πνεύματα την τη φυλακή, τα εν τη φυλακή, πίστεψαν, και αυτοί μετεστάθησαν και πήγαν στον παράδεισο. Και εκεί περιμένουν και αυτοί την Ανάστασή τους, η οποία θα λάβει χώρα με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους λίγο πριν το γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας, και θα είναι πια αυτοί οι φίλοι του νυμφίου. Και καλό είναι να δούμε μια φορά ακόμη και το γάμο, γιατί μου αρέσει ιδιαίτερα και ελπίζω να είμαστε όλοι εκεί. Λέει ο Λόγος του Θεού στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, ας χαίρομεν δε και ας αγαλώμεθα και ας δώσουμε την δόξα στον Χριστόν, διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε αυτήν και δόθη σε αυτήν να ενδυθεί φύσινον, κάτασπρον, καθαρών και λαμπρών, διότι το φύσινο είναι τα δικαιώματα των Αγίων, δηλαδή οι δικαιοσύνες των Αγίων. Αλλά συνεχίζει και λέγει προς εμέ γράψον, μακάρι είναι και οι κεκλειμένοι στον δείπνον, οι φίλοι του νυμφίου, εις τον δείπνον του γάμου του αρνίου. Και εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, όταν κάποιος παντρεύεται, προσκαλεί στο δείπνο του γάμου του και τους φίλους του. Το ίδιο έκανε και ο Χριστός. Και το γάμο τον εθέσπισε ο Θεός. Και έτσι το γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας, που είναι οι νύμφοι, θα παραβρεθούν και οι φίλοι του νυμφίου, που έλαβαν μέρος και αυτοί στην πρώτη δική τους Ανάσταση με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Άρα λοιπόν, στη δεύτερη σου ερώτηση την επέκτηνα. Ποιος έθαψε και γιατί δεν γνωρίζει κανείς την ταφή του τον Μωυσή? Τον έθαψε πιθανότατα, συμπεραίνουμε, ο Κύριος, γιατί ήταν μόνο μετά του Κυρίου εκεί. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλη άποψη, αυτό είναι γεγραμμένο, αλλά συμπερασματικά. Όμως εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Μιχαήλ φιλονικούσε με το διάβολο για το σώμα του Μωυσή, και επειδή δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει ισχύ, γιατί ήταν κατώτερος άγγελος από το χερούβ το επισκιάζον, ο διάβολος χερούς επισκιάζον, ο Μιχαήλ αρχάγγελος, είπε ο Κύριος να σε επιτιμήσει και πήρε το σώμα του. Γι' αυτό και στην μεταμόρφωση του Σωτήρος
παρουσιάζονται τα δύο αναισθημένα πρόσωπα που είναι και η προτύπωση σωμένη Ηλίας της αρπαγής της Εκκλησίας, ο δε Μωυσής της επισύναξης των Αγίων από τους Αγγέλους, καθώς το σώμα του το πήρε ο Μιχαήλ σύμφωνα με την επιστολή του Ιούδα. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Πάμε τώρα στην τέταρτη σου ερώτηση. Θα ήθελα επίσης να μου πείτε τη γνώμη σας για του Μελχισεδέκ. Έχω ακούσει πολλά και διαφορετικά. Πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, έχουν ακουστεί πολλά για το Μελχισεδέκ, όμως καλό είναι να το δούμε και μαζί λίγο. Είναι στο ζήτα κεφάλαιο και της επιστολής προς Εβραίους. Λέει λοιπόν από το ένα και εδάφιο: «Διότι ούτως ο Μελχισεδέκ βασιλεύ Σαλήμ», Σαλήμ είναι η πόλη που κατά την εβραϊκή παράδοση είναι Ιερουσαλήμ στην αρχική της μορφή. Δεν ξέρω καλά, αλλά σίγουρα είναι η πόλη. Και αυτός ήταν ένας βασιλιάς της πόλεως Σαλήμ, ιερέας του Θεού του Υψίστου, ο οποίος συνάντησε τον Αβραάμ επιστρέφοντα από τις καταστροφές των βασιλέων που γλίτωσε τον Λότ, τον ανιψιό του, εις τον οποίον ο Αβραάμ εχώρησε και δέκατον από πάντων των λαφύρων, γιατί ήταν βασιλιάς και ιερεύς, ο οποίος πρώτον μεν ερμηνεύεται Μελχισεδέκ βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε βασιλεύς ειρήνης, το οποίο σημαίνει βασιλεύς Σαλήμ, το οποίο σημαίνει βασιλεύς ειρήνης. Αυτός δε είναι απάτορ, αμήτωρα ανακυρονλόγητος, μη έχων μήτε αρχήν ημερών, μήτε τέλος ζωής, αλλά αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού μένει ιερεύς πάντοτε». Και την ερμηνεία τη δίνει αυτή η λέξη αφομοιωμένος. Αφομοιωμένος, αφομοιώνουμε σημαίνει, ή αφομοιώνω σημαίνει κάνω κάτι όμοιο. Αφομοιωμένος σημαίνει ότι ήταν όμοιος με τον Υιόν του Θεού, όχι ο ίδιος. Σε καμία περίπτωση ο Μελχισεδέκ δεν είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού, όμοιος με τον Υιόν του Θεού, αλλά είναι αγενολόγητος, δηλαδή δεν ανήκει στους ανθρώπους που γνωρίζουμε τη γενεά τους, τη γενεολογία τους, γιατί γνωρίζουμε μόνο στο λαό Ισραήλ και γενικά στους πατέρες του λαού Ισραήλ. Γι' αυτό λέει αγενεολόγητος. Δεν γνωρίζουμε τον πατέρα του, δεν γνωρίζουμε τη μητέρα του, γιατί είναι αγενεολόγητος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητά μου αδέλφια, να καταλάβουμε ότι το αφομοιωμένος είναι η ερμηνεία του ποιος είναι αυτός. Αυτός είναι όμοιος με τον Υιόν του Θεού, σε καμία περίπτωση ο ίδιος ο Χριστός, σε καμία περίπτωση. Αλλά και αν διαβάσουμε παρακάτω θα δούμε τι λέγει. Λέγει λοιπόν στο 8 εδάφιο και εδώ μεν, αν να το διαβάσω από το 7, όχι όλο από το 4. «Στοχάστητε λοιπόν πόσο μέγας είτο ούτος, ο Μελχισεδέκ, στον οποίον ο Αβραάμ ο Πατριάρχης έδωκε δέκατον εκ των λαφύρων, και όσοι μεν εκ των ιών του Λαβή λαμβάνουν στην ιερατεία έχουσιν εντολήν να αποδεκατώνονται των λαών κατά τον νόμο του τέστη τους αδερφούς, και έτσι εξελθόντες εξ οσβίως του Αβραάμ». Άρα λοιπόν γενελογημένοι είναι αυτοί που είναι μέσα στο λαό Ισραήλ εν γέννη, καθώς πατέρας του λαού Ισραήλ είναι ο Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Βέβαια υπάρχουν και οι προηγούμενοι πριν τον Νόε που ήσαν γενελογημένοι. «Χωρίς δε τεινός αντιλογίας, το μικρότερο ευλογείται από το μεγαλύτερο. Και εδώ με ενθνητοί άνθρωποι λαμβάνουν στη δέκατα, εκεί λαμβάνει ο μαρτυρούμενος ότι ζει. Και δια να είπω τούτο δια το Αβραάμ και ο Λαβί, ως της ελάμβανε δέκατα, απεδεκατώθη, διότι εν τη οσφή του πατρός αυτού ή το έτη, και συνήντησεν αυτόν ο Μελχισεδάκ και τον Λεβί, καθώς έδωσε δέκατα ο Αβραάμ. Εάν λοιπόν η τελειώτης υπήρχε δια λεβιτικής ιεροσύνης, διότι ο λαός επ' αυτής έλαβε τον νόμο, τι χρειά να ηγερθεί άλλος ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ που είναι ο Χριστός, και όχι να λέγεται κατά την τάξη του Αρών,
διότι μετατιθεμένης της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεση γίνεται. Άρα χάριν του Μελχισεδέκ μετατίθεται και ο νόμος. Επειδή εκείνος περί του οποίου λέγονται τα αυτά άλλης φυλής μετήχεν και όχι του Λεβί, εξής ουδής επλησίασεν εις το θυσιαστήριον του Ιούδα, επειδή είναι πρόδειλον ότι εξ Ιούδα ανέτειλε ο Κύριος ημών, εις τον οποίον, εις την οποία φυλήν ο Μωυσής σου, δεν περί ιεροσύνης ελάλησε. Και περισσότερον έτη κατάδειλον είναι, διότι κατά την ομοιότητα του Μελχισεδέκ, κατά την ομοιότητα, εδώ το λέει πιο καθαρά, του Μελχισεδέκ εγείρεται άλλος ιερεύς. Άρα σε καμία περίπτωση δεν είναι ο Χριστός ο Μελχισεδέκ. Επειδή το έχω ακούσει και εγώ αυτό, και το οποίο είναι τελείως λάθος, γιατί αυτός που το λέει δεν ξέρει τι σημαίνει αφομοιωμένος και όμοιος. Σημαίνει όχι ο ίδιος. Το ξαναδιαβάζω λοιπόν. Κατά την ομοιότητα του Μελχισεδέκ εγείρεται άλλος ιερεύς. Όμοιος με τη Μελχισεδέκ, βασιλεύς και ιερεύς. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος δεν έγινε κατά νόμων σαρκικής εντολής, αλλά κατά τη δύναμη ζωής ατελευτή του. Διότι μαρτυρεί ότι εσύ είσαι ιερεύσεν το αιώνα κατά την τάξην Μελχισεδέκ. Άρα λοιπόν, αγαπητή αδερφή Μαρία, ο Μελχισεδέκ ήταν ένα πρόσωπο που δεν ανήκε στον Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, ήταν μοναδικό πρόσωπο, βασιλεύς της Σαλήμ, που είναι βασιλεύς ειρήνης, και Μελχισεδέκ, βασιλεύς δικαιοσύνης, μόνος βασιλεύς και ιερεύς, ο οποίος ήταν όμοιος με τον Ιησού Χριστόν, και γι' αυτό και ο Θεός είπε όμοσα εισαι αυτόν, ότι εσένα θα σε κάνω ιερέα κατά την τάξη Μελχισεδέκ, βασιλεύς και ιερεύς. Έχεις και άλλες ερωτήσεις εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας αυτή έφτασε στο τέλος, και εμείς με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή με τις υπόλοιπες ερωτήσεις της αγαπητής μας αδελφής Μαρίας. Μέχρι τότε σας εύχομαι κάθε ευλογία πνευματική στα Επουράνια, διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ο Θεός μαζί σας.